Κυρίες και κύριοι, μια περίεργη υπόθεση διερευνά τις τελευταίες ώρες η αστυνομία στο Ηράκλειο. Με ένα νεαρό να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλιου νοσοκομείου με σφαίρα στο κεφάλι. Αλλά το πώς να παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο. Η Έλλη Κοκάλη είναι κοντά μας για να δούμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ρεπορτάζ. Έλλη, καλησπέρα. Ένα ρεπορτάζ το οποίο αρχικά παρέπεμπε σε ένα σκηνικό τροχαίου ατυχήματος και η συνέχεια ήταν ανατρεπτική. Έχουμε ένα θρίλερ που εξελίσσεται από τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή της Μεσαράς, όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 29χρονου σε ένα χαντάκι και μέσα ο ίδιος εμόφυρτος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας ως ένα θύμα τροχαίου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου όμως ο έλεγχος που έγινε και από τους γιατρούς και, και ακτινοσκοπικά έδειξε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν σε σχεδόν κομματώδη κατάσταση από τις συνέπειες του τροχαίου, αλλά από μία σφαίρα που υπάρχει καρφωμένη στο κεφάλι του. Η εικόνα είναι η εικόνα που προσπαθούν να σχηματίσουν οι αστυνομικές αρχές, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βληθεί στο μέτωπο, στην αριστερή πλευρά του μετώπου, με την σφαίρα να έχει κατεύθυνση προς τον κρόταφο. Κάτι που βάζει σε τελευταία θέση το ενδεχόμενο ο άνθρωπος αυτός να τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα. Που ήταν μια αστραπιαία σκέψη όλων μας. Ήταν η αστραπιαία σκέψη όλων, επειδή δεν είναι ασυνήθιστο, δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, ένα τέτοιο περιστατικό. Ούτε στο αυτοκίνητο βρέθηκε κάποιο σημάδι που να φαίνεται ότι πέρασε σφαίρα από τον εξωτερικό χώρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Όπως επίσης και η κατεύθυνση του βλήματος, που είναι μικρού διαμετρήματος, δεν δείχνει ότι μπορεί να προήλθε από κάπου ψηλά. Άρα τα επικρατέστερα σενάρια σε αυτή τη φάση, Έλλη. Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ο αυτοπυροβολισμός, χωρίς όμως να έχει βρεθεί το όπλο, είτε να πυροβολήθηκε σκόπιμα, και το τι ακριβώς συνέβη και σε ποιος χώρο συνέβη να παραμένουν ερωτήματα στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Από το πρωί στην περιοχή της Μεσαράς βρίσκονται κλιμάκια της ασφάλειας Ηρακλείου, σαρώνουν τις κάμερες για να βρουν υλικό και να καθορίσουν τις κινήσεις του 29χρονου, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αθήνα και έκανε διακοπές στις Μοίρες και στην περιοχή της Γαλλιάς, όπου έχουν και συγγενικά πρόσωπα. Οι αστυνομικοί έχουν διασταυρώσει το γεγονός ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με συγγενικό του πρόσωπο ενώ οδηγούσε. Χάθηκαν τα ίχνη του, του τηλεφωνούσαν, δεν απαντούσε και τότε εκείνοι πήγαν και τον βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο, πιστεύοντας ότι έχει συμβεί κάποιο τροχαίο, τουλάχιστον όπως είπαν στους αστυνομικούς. Το αίμα που έχει βρεθεί είναι λίγο μέσα στο αυτοκίνητο, είναι στο διαχωριστικό ανάμεσα στο κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού και στην πόρτα, στην αριστερή πλευρά του οχήματος, όπως βρισκόταν καθισμένος ο 29χρονος. Υπάρχει το σενάριο κάποιος να πήρε το όπλο και ό,τι έγινε να έγινε μέσα στο αυτοκίνητο με δική του πρόθεση. Υπάρχει και το σενάριο να πυροβολήθηκε σε κάποιο διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια το σώμα του να τοποθετήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο θα το αποδείξει η αστυνομική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Έχουν ληφθεί δείγματα και από τα χέρια του για ίχνη πυρίτιδας και μέσα από το αυτοκίνητο, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Η σφαίρα παραμένει μέσα στο θύμα, θα γίνει προσπάθεια χειρουργικά να αφαιρεθεί. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως οι γιατροί θεωρούν ότι μπορούν να σώσουν τη ζωή του και φυσικά όσα έχει να πει στη συνέχεια στους αστυνομικούς θα ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.